Στον απολογισμό της διαχείρισης της κακοκαιρίας προχωράει, κυρίες και κύριοι, πλέον η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να παραδέχεται λάθη, να ζητά συγγνώμη και να προαναγγέλει πλήρη διερεύνηση ευθυνών. Την ίδια στιγμή, τα προβλήματα από τις σφοδρές χιονοπτώσεις συνεχίζονται, με αρκετούς δρόμους και πεζοδρόμια να θυμίζουν παγοδρόμια, με πολλά νοικοκυριά να παραμένουν για τρίτη μέρα στο σκοτάδι και δεκάδες αυτοκίνητα να παραμένουν εγκαταλελειμμένα στην Αττική Οδό, η οποία είχε ανοίξει τμηματικά. Εκεί θα μεταφερθούμε αμέσως στο ύψος της εξόδου της λεωφόρου Πεντέλης, να βρούμε τη Μαρία Βούσουλα, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Μαρία. Μετά τις 5.30 το απόγευμα, δόθηκαν κάποια τμήματα της Αττικής Οδού στην κυκλοφορία και αυτά είναι από Κηφισίας προς Ελευσίνα και αντίστροφα και από τα διόδια της Κατεχάκη με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Να πούμε ότι όσοι θέλουν από το αεροδρόμιο να φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να πάνε είτε μέσω της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου είτε μέσω της λεωφόρου Λαυρίου. Από εκεί και πέρα, ο λόγος ΣΥΑ που έχουν δοθεί τμηματικά και δεν έχει ανοίξει όλη η Αττική Οδός είναι αυτός που ακριβώς βλέπετε. Υπάρχουν ακόμη σταθμευμένα οχήματα. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα στα δεξιά μας πόσα έχουν απομείνει. Τουλάχιστον 25 έχουμε μετρήσει εμείς. Περνούν συνέχεια μηχανήματα για να βλέπουν πόσα είναι, να κάνουν την καταγραφή και να φέρουν και ανανούσα να τα φέρνουν. Αν δείτε και από εδώ τώρα, γρήγορα περνάνε γερανοί και οχήματα για να ανοίξουν το δρόμο πιο πάνω. Να σας πω ότι αν... Αυτά τα αυτοκίνητα, Μαρία, γιατί παραμένουν εκεί? Δεν τα έχουν εντοπίσει ακόμη οι οδηγοί τους? Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν τα έχουν αναζητήσει οι οδηγοί τους, γιατί είχαν ζητήσει νωρίτερα οι αρχές όσοι θέλουν να έρθουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους να κλείσουν ένα ραντεβού με εκείνους προκειμένου να τους φέρουν σε αυτά. Και δεν τους κάλεσαν. Αυτό μας είπαν. Στο 1024 παίρνουν τηλέφωνο στην Αττική Οδό και τους ζητούν βοήθεια για να τα βρουν. Αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπετε εδώ είναι παρατημένα τουλάχιστον από εχθές και έχουν φύγει ελάχιστα. Δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι από εδώ να έχουν φύγει 6-7 αυτοκίνητα. Και αυτά που έφυγαν με γερανούς που δεν ήθελαν να τα πάρουν οι οδηγοί τους είναι αυτά που ήταν μέσα στη μέση του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία ολόκληρη Αττική Οδός, γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη αυτοκίνητα σε κάποιες λωρίδες είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.